Για να περάσουν ευχάριστα την ώρα τους, οι ευγενείς ήταν πάμπολα. Άλλωστε, σε καιρό ειρήνης δεν είχαν και πάρα πολλές έννοιες για να απασχολήσουν το μυαλό τους. Υπήρχαν άλλοι που απασχολιόντουσαν με αυτές τις έννοιες. Γι' αυτό εγώ θα σας πω απλώς ότι στο καστέλο των Σφόρτσα δούλευαν 164 σερβιτόροι, 6 μάγειρες, 18 καμαριέρες, 71 άτομα που άναβαν και έσβηναν τους πυρσούς, 2 γιατροί, ένας φαρμακοποιός και πάρα πολλοί άλλοι, και ανάμεσά τους, όπως φαντάζεστε, μουσικοί, τραγουδιστές και ηθοποιοί. Το 1478 εδώ έγινε ένας περίφημος γάμος. Έγινε ο περίφημος χορός του Παραδείσου προς τιμήν του γάμου του Ζαν Γκαλέα Σφόρτσα και της Ισαβέλας της Αραγωνίας. Και ήταν ο Λεωνάρντο Νταβίντσι που οργάνωσε αυτό το γάμο, που πέρασε βέβαια στην ιστορία. Ο Παράδεισος συμβολιζόταν με ένα τεράστιο αυγό που γυρνούσε και που είχε γύρω-γύρω του αστέρια και τα σήματα των αστερισμών. Οι τουαλέτες και τα κοστούμια των κυριών ήταν εντυπωσιακά, αρκεί να σας πω ότι η τουαλέτα μιας κυρίας ζύγιζε 20 κιλά. Μετά από όλα αυτά που σας είπα, εμείς οι παρουσιαστές μαζευτήκαμε εδώ και αποφασίσαμε να παίξουμε και εμείς ένα παιχνίδι, το παιχνίδι με την μπάλα που παίζονταν κατά κόρον την εποχή εκείνη. Το παιχνίδι με την μπάλα για τους παρουσιαστές των 7 χωρών, ο κύριος Αντένα από την ΡΑΙ και από την Ιταλία, και εμείς με τις στολές της εποχής. Αυτή είναι η Μπάρμπαρα, η συναδελφός μου από την Δημοκρατία της Τσεχίας, ο Ελάδιο Κλίμακ, ο εκλεκτός φίλος από την Πορτογαλία, che ricordano quanti personaggi importanti arrivano dalla sua terra. Come va, mia cara? Charles, dalla terra di Malta, sempre così ospitale. Ο Charles, που είναι ο συμπαρουσιαστής του John De Manuel από τη Μάλτα. Ο Gabor από την Ουγγαρία. Fisica, caratteristica della sua popolazione, la bellissima dalla Confederazione Elvetica. Η Κατερίνα Ρουτζέρι, φίλη από την Ελβετία. Από την Ιταλόφωνη Ελβετία. Και αυτό σχολιάζουν Ασκόνα Αρώνα, τις δύο πόλεις που συμμετέχουν από τη Λάκο Ματζόρε. Εμείς λοιπόν οι ευγενείς, ντυμένοι ο καθένας με το χρώμα της χώρας του, θα πρέπει να κάνουμε την διαδρομή που βλέπετε, κρατώντας την μπάλα που υπάρχει κρεμασμένη στο λαιμό του κυρίου εκεί, βλέπετε, στους τροχούς, στο μέτωπό μας, και να κάνουμε όλη αυτή τη διαδρομή. Ένα παιχνίδι που πεζόταν κατά κόρον την εποχή των Σφόρτσα. Πρέπει λοιπόν να ακουμπήσουμε την μπάλα αυτή ανάμεσα στο δικό μας κούτελο και στο κούτελο του συντρόφου εκεί, και να κάνουμε τη διαδρομή χωρίς να βλέπουμε, χωρίς να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Βλέπετε ότι ο κύριος αυτός στον οποίο ακουμπάμε την μπάλα είναι εντελώς ασταθής. Ο Ελάντιο έχασε την παλίτσα του. Στο βάθος εγώ αντιμετωπίζω τρομακτικά προβλήματα με αυτό το παιχνίδι. Κατερίνα όμως πάει καλά. Και όταν οι άλλοι γυρίζουν, εγώ πηγαίνω. Και ο Ελάντιο πάει πάρα πολύ καλά. Όλοι οι άλλοι πάνε καλά, πλην εμού και της Μπάρμπαρα. Ο Έτορε έχει τερματίσει και μπράβο του, πάρα πολύ καλά τα πήγε. Έχει τερματίσει και ο Τσάρλς. Καταπληκτικοί είναι αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ έχω φτάσει στην άλλη άκρη, τερματίζω και ο Ελάντιο και η Κατερίνα, και έχω μείνει εγώ με την Μπάρμπαρα. Την Μπάρμπαρα τη βλέπω. Με τα αριστερέμενα δεν με βλέπετε, είμαι εκτός παιχνιδιού εντελώς. Και εδώ βέβαια οι καλοί μου φίλοι και συνάδελφοι έρχονται να βοηθήσουν εμένα και ο Ελάντιο την Μπάρμπαρα, και βέβαια την πολύ καλή κίνηση την κάνει ο Γκάμπορ, ο οποίος το σηκώνει, και έτσι τερματίζω και εγώ η καημένη για να μην μείνω με το παράπονο. Πολύ ευχαριστώ τους φίλους μου που με βοήθησαν. Δεν υπάρχουν βαθμοί, δεν υπάρχουν θέσεις στο παιχνίδι των παρουσιαστών. Είναι απλά προστέρψην και διασκέδαση. Τόσο ημών όσο και ημών.
Secondo? Δεν υπάρχει δεύτερος, του λέει ο Ντενιπετιό, γιατί πρώτος είναι ο ίδιος που έφτασε, ο Έτορε Αντένα. Και αποφάσισε, επειδή οι κυρίες προηγούνται, αποφάσισε να μην υπάρχει κανένας γενικός πρώτος ή δεύτερος, οπότε όλοι είμαστε στη δεύτερη θέση, γιατί δεν υπάρχει πρώτος. Εν πάση περιπτώσει, πολύ διασκεδάσαμε με αυτό το παιχνίδι. Γιατί και εμείς οι παρουσιαστές δεν μπορούμε μόνο να μεταδίδουμε, πρέπει και εμείς να παίζουμε. Και είναι καιρός πια να δούμε και εμείς την πόλη που μας φιλοξενεί και τη χώρα που μας φιλοξενεί, που είναι το Μιλάνο. Το Μιλάνο έγινε για μένα το πιο όμορφο μέρος της γης. Οι κάποιοι μήνες που πέρασα εδώ το 1800 ήταν η πιο ευτυχισμένη εποχή της ζωής μου. Αυτά είναι τα λόγια του Σταντάλ που περιγράφουν την πρώτη του παραμονή στο Μιλάνο. Για τον Σταντάλ αλλά και για πολλούς άλλους, το Μιλάνο υπήρξε και είναι μια διαρκής πηγή έμπνευσης. Ο επισκέπτης εδώ έχει πολλά να δει και πολλά να κάνει. Στα μουσεία μπορεί να θαυμάσει μερικά από τα μεγαλύτερα δημιουργήματα της τέχνης. Η Πινακοθήκη Πρέρα φιλοξενεί Πιέρο ντε λα Φραντσέσκα, Ραφαέλ, Μαντένια, Καραβάτζο. Στην Πινακοθήκη Αμπρουσιάνα, που ιδρύθηκε το 1618, μπορεί να συνεχίσει να θαυμάζει τα εκθέματα και στην Royal Villa θα απολαύσει σύγχρονες δημιουργίες. Εκτός από μουσεία και πινακοθήκες, εδώ υπάρχει το τέμπλο της μουσικής, η περίφημη Σκάλα. Υπάρχουν τα θαύματα της αρχιτεκτονικής, το Ντουόμο, ο καθεντρικός ναός και οι βίλες των Μαντσόνι και των Ομενόνι. Το Μιλάνο είναι μια πόλη μεγάλη, πολύκοσμη, πολύβουη, βιομηχανική, πλούσια. Είναι μια πόλη προσεγμένη, καθαρή, χωρίς κυκλοφοριακό και άγχος. Μια πόλη που ο πεζός μπορεί να περπατήσει με πλατείες και πράσινο και εντυπωσιακή ρημοτομία και αρχιτεκτονική. Πόλη της μόδας τα τελευταία χρόνια φιλοξενεί όλους τους διάσημους οίκους, μεγάλες αγορές και βέβαια εντυπωσιακές βιτρίνες. Τραμ, μετρό, λεωφορεία εξυπηρετούν τους κατοίκους της και τα κέντρα της κίνησης είναι διασπαρμένα, έτσι ώστε η εικόνα της πόλης είναι πάντα ήσυχη, ήρεμη και αδιατάραχτη. Εικόνες από το Μιλάνο, την πρωτεύουσα θα μπορούσαμε να πούμε της Βόρειας Ιταλίας, που φιλοξένησε 3 εκπομπές για τα παιχνίδια χωρίς σύνορα.